Με μια γιγαντιαία επιχείρηση στην οποία παίρνουν μέρος η αστυνομία, το λιμενικό, η πυροσβεστική, ο στρατός και η τρίτη ΕΜΑΚ, επιχειρείται ο εντοπισμός της 60χρονης Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Οι έρευνες με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίστηκαν και σήμερα και συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν έχουμε ένα καλό νέο να πούμε. Δυστυχώς έχουμε ψάξει την ευρύτερη περιοχή. Σκανάρεται όλη η περιοχή με πολύ προσωπικό. Σήμερα το πρωί έφτασαν στην Κρήτη οι δύο γη της 60χρονης και ένα ακόμη συγγενικό της πρόσωπο που συμμετέχουν στις έρευνες, με την αγωνία τους να κορυφώνεται όσο οι ώρες περνούν. I'm not sure either the heat or she got injured or she got lost. I'm honestly I don't know enough to say. All I know is she probably went out running and didn't come back. So yeah. Η Αμερικανίδα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Δρέσδης, ήταν φυσιολάτρης. Ο γιος της, μιλώντας στην Κρήτη TV, εκτίμησε ότι η μητέρα του δεν έκανε κάτι ασυνήθιστο την ημέρα που εξαφανίστηκε. Not at all. She just went running. She does it every day. She's been doing it every day for the past year and a half. So it's nothing unusual. I think it's just something happened while she was out here. Σήμερα οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες ενισχύθηκαν από την πρώτη μοίρα αλεξιπτώτης των Μάλεμε, ενώ αυξήθηκε και η δύναμη της αστυνομίας με την όπια και τα ΤΑΕ να χτενίζουν το ορεινό τμήμα. Καθοριστική είναι η συμβολή της τρίτης ΕΜΑΚ, που με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί και μη επανδρωμένο αεροσκάφος έρευνα σπιθαμή προς σπιθαμή τη δύσβατη περιοχή. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και λίγες για το πού εθεάθη την τελευταία φορά και τι ώρα περίπου. Έχουμε έρθει από την τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης από το Ηράκλειο με 5 συναδέλφους, καθώς και το διασωστικό σκύλο και το μη επανδρωμένο σύστημα της μονάδας μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εμείς κάνουμε έρευνα και από εδάφους και από αερούς. Η Σούζαν Ήτον, η οποία βρισκόταν στο κολυμπάρι για τις εργασίες Διεθνού Συνεδρίου Βιολογίας, εξαφανίστηκε την περασμένη Τρίτη το απόγευμα, όταν έφυγε από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης για να περπατήσει στην περιοχή. Είναι δύσκολη γιατί πυκνή βλάστηση, κάνει και πολύ ζεστή βέβαια, οπότε μας περιορίζει και εμάς λίγο. Είναι η έκταση μεγάλη, δεν έχουμε συγκεκριμένο τόπο για να ανταποκριθούμε. Για την εξαφάνιση της Αμερικανίδας εκδόθηκε Silver Alert. Η 60χρονη έχει ύψος 1,72, είναι αδύνατη και την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, λευκό σόρτς